Δυστυχώς βλέπετε ότι επικρατεί ένα λαλούμ και δεν ξέρουν τι λένε παραπέντε και τι θα συμβεί ακριβώς και πώς θα το διαχειριστούν και πέντε από ό,τι φαίνεται. Οι αναλογιστικές μελέτες του 2014 που επικαλείται ο κύριος Κουρεμπές ήταν κάποιες μελέτες οι οποίες ήταν καταπέτηση δική μας των αγροτών ώστε να μπορέσουν να υπάρχουν προαιρετικές ασφαλίσεις σε κινδύνους και αίτια που δεν καλύπτονται από τον κανονισμό των υπάρχων του ΕΛΓΑ. Ένα μεγάλο ζήτημα από αυτό ή από αυτές τις αναλογιστικές μελέτες ήταν η κάλυψη της δενδρόδης καλλιέργειας από το στάδιο της ανθοφορίας, ούτως ώστε να μην έχουμε τα προβλήματα και τα ζητήματα που μας πρόκειψαν το 2013 με τη λεγόμενη κατά αυτούς ακαρπία της ελιάς και τα μεγάλα προβλήματα της κακής καρπόδεσης και στα μπέλια και στις ελιές φέτος λόγω του γεωργικού ζητήματος. Ζητήσατε λοιπόν και προαιρετική ασφάλιση για να προλάβετε τα κακό κείμενα και στο τέλος, αφού φτάσατε μέσα στα κακό κείμενα με αυτές τις δύσκολες καιρικές συνθήκες και τα προβλήματα που παρουσιαστήκαν στις καλλιέργειες, λέτε ότι σας κλείσανε παρά του ότι προαιρετικά πληρώσατε και παραπάνω, ότι σας κλείσανε στα μούτρα την πόρτα. Όχι, δεν πληρώσαν προαιρετικά, δεν μου αφήσατε να ολοκληρώσω. Οι μελέτες λοιπόν αυτές παρελήφθησαν από τον ΕΛΓΑ το τελευταίο τρίμηνο του 2014, γιατί δεν θυμάμαι ακριβώς το μήνα. Ναι. Σε μια συνάντηση που κάναμε με την τότε διοίκηση του ΕΛΓΑ, είπαμε το εξής και το συμφωνήσαμε. Από τη στιγμή που αλλάζει η νέα ΚΑΠ το 2015 και θα γίνουν καινούργιες δηλώσεις ΟΣΔΕ σε τρεις περιφερειακές κατηγορίες, βοσκότοπους, αρρώσιμες καλλιέργειες και δενδρόδεις, να περιμένουμε να γίνουν οι δηλώσεις του 2015, ούτως ώστε να αποτυπωθεί η πραγματική εικόνα της δενδρόδης καλλιέργειας και από εκεί και μετά να δούμε πώς θα το πάμε παρακάτω. Δυστυχώς όμως η σημερινή κυβέρνηση, όποτε μιλήσαμε για τέτοιου τύπου προβλήματα τα οποία δεν καλύπτονται από τον κανονισμό του ΕΛΓΑ, μας παραπέμπει στα ψέα και ότι θα κάνει αναλογιστικές μελέτες για να υπάρξουν πρόσθετες καλύψεις. Αυτές που υπήρχαν ήδη, προφανώς είτε τις είδανε είτε τους ενδιαφέρει. Τώρα βλέπουμε διάφορα δημοσιεύματα ότι θα υπάρξουν αυξήσεις στα ασφάλιστρα του ΕΛΓΑ. Τα οποία ασφάλιστρα, προς ενημέρωση του κόσμου και προς τους ίδιους τους διοικούντες του ΕΛΓΑ και τον υπουργό τον ίδιο, προκύπτουν βάσει τις πραγματικές εμπορικές τιμές της τελευταίας τριετίας. Βγαίνει ένας μέσος όρος. Προκύπτουν τα ασφάλεια βάσει το μέσο όρο της μέσης παραγωγής για την κάθε καλλιέργεια. Δεν βγαίνουν έτσι αυθαίρετα. Τώρα το πώς θα βάλουν αυξήσεις. Τώρα αν οι εμπορικές τιμές αυξήθηκαν κατά 15% και απλά εμείς οι αγρότες είμαστε βλάκες και δεν ξέρουμε να κάνουμε λογαριασμό και δεν τις είδαμε, μόνο ο κύριος Κουρεμπές θα τα ξέρει. Τι να πω. Κύριε Τζουρτζάκη, από τη μία αυτά τα οποία σχεδιάζονται έτσι όπως τα λέει ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, από την άλλη η αύξηση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο σε ό,τι έχει να κάνει με εσάς τους αγρότες, η αύξηση στις εισφορές για τα περαιτέρω, τα δικά σας, τα ασφαλιστικά, όλα αυτά. Λυπάμαι, αλλά είναι θέματα που εσείς μπορείτε αυτή την ώρα να τα κουβεντιάσετε και με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον Βαγγέλη τον Αποστόλου, αν τελικώς έρθει 21 του μήνα όσο έχει υποθεί στο Ηράκλειο. Πιστεύετε ότι μπορεί κάτι να βγει? Κύριε Λουδιαράκη, είναι θέματα που τα έχουμε κουβεντιάσει άπειρες φορές. Λύσεις όμως δεν μπορούν να δώσουν κανένας από αυτούς που προαναφέρατε. Γι' αυτό και είπαμε ότι αν ο κύριος Αποστόλου δεν έχει πραγματικά με λύσεις σε πολλά προβλήματα που αποσχολούν τους αγρότες της Κρήτης, είναι καλύτερα να μην έρθει. Το να κάτσουμε σε ένα τραπέζι για να κάνουμε εντύπωση, εκείνος που πολύ, και προφανώς για να βγάλει και μια εικόνα ότι κυκλοφορεί ανά την Ελλάδα με τα μύρια προβλήματα των αγροτών και δεν έχει θέμα, προτιμότερο να κάτσει στο Υπουργείο να κάνει αυτό που κάνει για όσο καιρό του δοθεί το δικαίωμα να το κάνει και μετά να παίζει σπίτι του. Θα γίνει αυτή η σύσκεψη τελικά των αγροτικών φορέων του νησιού εντός της εβδομάδας? Βεβαίως και θα γίνει. Θα γίνει η σύσκεψη και από εκεί και πέρα θα αποφασίσουμε και ποια θα είναι η στάση μας απέναντι στον Υπουργό. Και τι θα του διαμηνύσουμε πριν να έρθει. Όλοι μαζί. Αν και νομίζω ότι έχει γίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μέχρι στιγμής, δηλαδή αυτό που λέτε ότι φέρει λύσεις στα προβλήματά μας, γιατί ξέρεις κύριε Υπουργέ ποια είναι τα προβλήματα, και στη συνέχεια συνεχίζουμε και λέμε όλα τα υπόλοιπα.
Θέλετε κάτι να προσθέσετε? Από ό,τι φαντάζομαι, ο κύριος Αποστόλου θέλει να έρθει στην Κρήτη για να ανακοινώσει τα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ. Θα πρέπει πρώτα όμως, για να φτάσουμε να κάνουμε επενδύσεις, να λύσουμε την καθημερινότητά μας, να λύσουμε τα προβλήματα που μας απασχολούν και που έχουν να κάνουν με τη βιωσιμότητα του κάθε ενός παραγωγού και μετά να πάμε στο στάδιο των επενδύσεων. Αυτά, αν θέλει να τα ανακοινώσει, ας το κάνει από την Αθήνα, ας το κάνει από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν νομίζω να χρειαστεί μια τέτοιου τύπου σύσκεψη για να κάνουμε ανακοινώσεις των προγραμμάτων των Ευρωπαϊκών Κονδυλίων. Ούτως ή άλλως έπρεπε ήδη να έχουν προχωρήσει διαδικασίες και είμαστε ακόμα πίσω. Περίοδος αφορά 14-20, mm-hmm. τελειώνει το 16, θα ξεκινήσουν οι μελέτες το 17 και θα αρχίσουμε να βλέπουμε έργα το 2019, έμπο το 20. Μετά που θα τελειώσει η προγραμματική περίοδο, θα ξαναχάσουμε τα χρήματα όπως χάσαμε πολλά την προηγούμενη περίοδο, περίπου 800 εκατομμύρια, μεταφέρονται στην επόμενη περίοδο, χάσιμο χρόνου, χωρίς λόγο. Χωρίς λόγο. Δυστυχώς κολλάμε ακόμα, για μία ακόμα φορά μέσα στην Ελλάδα της κρίσης, στην ουσία, τη λειτουργικότητα, στην απλότητα. Και παραμένουμε να κάνουμε συσκέψεις, συναντήσεις και να μην πω τι άλλο.